Ακούτε την εκπομπή «Λόγια Αβάβαρς Ανουφίου». Διαβάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Γιώτας. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε σήμερα την 56η εκπομπή, διαβάζοντας από το βιβλίο με τίτλο «Βαρσανουφίου και Ιωάννου, κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά». Αν κανείς μου πει να αναθεματίσω τον Εστόριο και τους αιρετικούς οπαδούς του, να τους αναθεματίσω ή όχι? Είναι φανερό βέβαια ότι ο Νεστόριος και οι όμοιοι του αιρετικοί είναι άξιοι αναθεματισμού. Αλλά εσύ να μη σπέβδεις να αναθεματίζεις κανένα, διότι αυτός που θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό οφείλει να πεθεί τις αμαρτίες του και τίποτε άλλο. Αλλά δεν πρέπει ούτε και να κρίνει αυτούς που αναθεματίζουν κάποιον, διότι ο καθένας με ό,τι κάνει ή λέει υποβάλλει τον εαυτό του σε δοκιμασία. Αν όμως κάποιος από τη στάση μου αυτή θεωρήσει ότι και εγώ φρονώ τα ίδια με τον Εστόριο, τι να του πω? Πες του, αν και είναι ολοφάνερο ότι εκείνοι είναι άξιοι αναθεματισμού, αλλά εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλους τους ανθρώπους και φοβάμαι μήπως, κρίνοντας άλλους, καταστήσω τον εαυτό μου αξιοκατάκριτο. Διότι και τον ίδιο τον Σατανά, αν αναθεματίσω, εφόσον κάνω τα έργα του, σε τελευταία ανάλυση, τον εαυτό μου αναθεματίζω. Ο Κύριος είπε, «Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου». Και ο Απόστολος λέει, «Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο, ας είναι ανάθεμα». Λοιπόν, αυτός που δεν τηρεί τις εντολές του, δεν τον αγαπά. Και αυτός που δεν τον αγαπά, είναι δίκαιο να θεωρεί τον εαυτό του άξιο αναθεματισμού. Πώς μπορεί λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση να αναθεματίσει άλλους? Αυτά πες του, και αν επιμένεις τα ίδια, για να μην σκανδαλίσεις τη συνείδησή του, αναθεμάτισε τον αιρετικό. Αν όμως αγνοώ ότι είναι αιρετικός ο άνθρωπος τον οποίο καλούμε να αναθεματίσω, τι να κάνω? Πες αυτόν που σε προτρέπει να αναθεματίσεις, «Αδελφέ, εγώ δεν γνωρίζω πώς σκέπτεται ο άνθρωπος για τον οποίο μου μιλάς. Το να αναθεματίσω λοιπόν εκείνον που δεν γνωρίζω, μου φαίνεται ότι θα με καταστήσει αξιοκατάκριτο. Τούτο μόνο σου λέω, ότι εκτός από την πίστη των Αγίων 318 πατέρων, άλλοι δεν γνωρίζω και δεν αποδέχομαι. Και αυτός που πιστεύει αντίθετα από αυτή, αυτός ο ίδιος έκανε τον εαυτό του υπαίτιο αναθέματος». Αν γίνει διωγμός, τι να κάνω? Να παραμείνω στον τόπο μου ή να φύγω? Ρώτησε τους πνευματικούς πατέρες και ό,τι σου πουν κάνε. Μην αποφασίσεις όμως κάτι με δική σου εκτίμηση. Μήπως βρεθείς σε κίνδυνο λόγω άγνοιας. Και αν δεν βρίσκω πατέρες την ώρα εκείνη της ανάγκης στους οποίους έχω εμπιστοσύνη, για να τους ρωτήσω για αυτό το ζήτημα,
Τι να κάνω, να μείνω για να μην φανώ ότι προδίδω την πίστη ή να αναχωρήσω επειδή φοβάμαι μην αρνηθώ την πίστη και χάσω την ψυχή μου. Γονάτισε και προσευχή σου επίμονα και παρακάλεσε με όλη σου την καρδιά το φιλάνθρωπο Θεό λέγοντας «Δέσποτα ελέησέ με εσύ που είσαι αγαθός και μην επιτρέψεις να πλανηθώ από το θέλημά σου ούτε να παραχωρήσεις να παραδοθώ στην απώλεια μέσα στη δοκιμασία που μας απειλεί». Αυτή την προσευχή κάνε τη μέχρι 3 φορές, όπως ο Σωτήρας προσευχήθηκε 3 φορές, τότε που επρόκειτο να παραδοθεί στη Γεστημανή. Και μετά από την προσευχή, αν δεις τον εαυτό σου να έχει γενναία και αμετακίνητη προαίρεση να μείνει και να υποφέρει με τη χάρη του Θεού όλα τα μαρτύρια που θα ακολουθήσουν μέχρι και αυτό το θάνατο, τότε να μείνεις. Αν όμως διαπιστώσεις να υπάρχει δειλία στην καρδιά σου, τότε να φύγεις. Και μην νομίσεις ότι με το να φύγεις θα προδώσεις την πίστη, διότι ο Θεός δεν απαιτεί να πράξουμε κάτι πάνω από τη δύναμή μας. Αν όμως μείνεις, ενώ νιώθεις δειλία, μπορεί να συμβεί να προδώσεις την αλήθεια, αφού δεν θα μπορείς να υποφέρεις τις θλίψεις και τα μαρτύρια που θα σου επιβληθούν και έτσι με δική σου υπαιτιότητα θα ρίξεις τον εαυτό σου στην αιώνια κόλαση. Αν πέσω χωρίς να το θέλω μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, τι να κάνω? Ανάθεσε όλη σου τη μέρημνα στο φιλάνθρωπο Θεό λέγοντας «Δέσποτα, χάρη της αγαθότητά σου και χάρη των προσευχών όλων των Αγίων, επειδή δεν στηρίχθηκα στις δυνάμεις μου και δεν βρέθηκα θεληματικά μέσα σε αυτή τη δοκιμασία αλλά τη βρήκα μπροστά μου χωρίς να το θέλω, μη με αφήσεις να προδώσω την Αγία Πίστη». Με ποια λόγια πρέπει να παρακαλώ τους πατέρες για τη συγχώρηση των αμαρτιών μου? Να τους λέω «συγχωρέστε με» ή «ζητήστε συγχώρηση για μένα»? Και όταν παρακαλώ τον ίδιο τον Δεσπότη Χριστό, τι πρέπει να του λέω? Να λες «ελέησε με Δέσποτα για χάρη των Αγίων σου μαρτύρων και των Αγίων πατέρων και συγχώρεσέ μου τα αμαρτήματά μου με τις πρεσβείες τους». Διότι και ο προφήτης έλεγε «Για χάρη του Αβραάμ του δούλου σου» και ο ίδιος ο Κύριος λέει «Θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου Δαβίδ». Αν βρεθώ ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν κοσμικό πνεύμα και η συντροφιά οδηγηθεί σε αργολογία, να μείνω ή να φύγω? Αν δεν υπάρχει ανάγκη, αναχώρησε. Αν όμως υπάρχει ανάγκη, να μείνεις και να στρέψεις το νου σου στην προσευχή, χωρίς να κατακρίνεις τους αδελφούς, αλλά να αποφύγεις την κατάκριση, στηριγμένος πάνω στη συνειδητοποίηση της δικής σου αδυναμίας. Αν πρόκειται για αγαπητά μου πρόσωπα, ευλογείς να μεταφέρω τη συζήτηση σε άλλο θέμα περισσότερο επικοδομητικό? Αν γνωρίζεις ότι δέχονται ευχάριστα το Λόγο του Θεού, κάνε λόγο για τους βίους των πατέρων και στρέψε τη συζήτηση σε θέματα που υπηρετούν τη σωτηρία της ψυχής. Άραγε είναι σωστό κατά τη συνάντησή μου με κάποιον να ζητώ τη βοήθεια του Θεού για την επιτυχία αυτής της συνάντησης? Και κατά τη συνάντηση και πριν από τη συνάντηση και μετά τη συνάντηση και οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε τόπο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, διότι έχει γραφεί «προσεύχεστε αδιάλειπτα». Πράγματι, με την αδιάλειπτη προσευχή καταργείται κάθε πειρασμός.
Και πώς μπορεί κανείς να προσεύχεται αδιάλειπτα? Όταν είναι κανείς μόνος του, οφείλει και με το στόμα να ψάλει και με την καρδιά να προσεύχεται. Αν όμως βρίσκεται σε δημόσιους χώρους με άλλους, δεν χρειάζεται να ψάλει με το στόμα, αλλά να προσεύχεται μόνο με το νου του. Επίσης πρέπει να προσέχει το βλέμμα του για να αποφύγει το ρεβασμό και τις παγίδες του εχθρού. Όταν προσεύχομαι ή ψάλω και δεν αισθάνομαι την δύναμη των λεγόμενων εξαιτίας της σκληρότητας της καρδιάς μου, σε τι ωφελούμε? Αν εσύ δεν την αισθάνεσαι, οι δαίμονες όμως την αισθάνονται και ακούνε και τρέμουν. Μην πάυσεις λοιπόν να ψάλεις και να προσεύχεσαι και λίγο-λίγο με τη βοήθεια του Θεού θα μαλακώσει η σκληρότητα της καρδιάς σου. Αν βρίσκομαι κοντά σε εκκλησία και λέγεται το Τρισάγιον και κάθομαι μαζί με πατέρες ή με κοσμικούς, να σηκωθώ και να το απαγγείλω και εγώ, ενώ αυτοί παραμένουν καθισμένοι ή όχι? Αν υπάρχουν πατέρες εκεί, κάνε και εσύ ό,τι κάνουν αυτοί. Αν πάλι βρίσκονται κοσμικοί, ανώτεροι σου και ξέρεις ότι σκανδαλίζονται, είναι καλό να σεβαστείς τη συνείδησή τους και να κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί. Μπορείς βέβαια, καθώς κάθεσαι μαζί τους, να απαγγείλεις το Τρισάγιο μέσα στην καρδιά σου. Αν όμως υπάρχει κάποιο εμπόδιο που δεν στο επιτρέπει, είναι δυνατόν και μόνο με το να κρατάς στη συνείδησή σου ότι τώρα τελείται το Τρισάγιον και να διατηρείς εσωτερικά την ευλάβειά σου, να αντιμετωπίσεις σωστά την περίσταση. Αν βέβαια δεν είναι η κοσμική αυτή ανώτερή σου, σήκω και πες το Τρισάγιον. Και αν τους προτρέψεις να σηκωθούν και αυτοί, δεν είναι αδιάκριτο ούτε άσκοπο. Και αυτοί ασφαλώς όπως θέλουν θα κάνουν. Αν είμαι μόνος μου και υπάρχουν στα χέρια μου μερικά πράγματα που με εμποδίζουν να σηκωθώ, τι να κάνω? Αν δεν μπορείς, να μην στενοχωρηθείς που δεν σηκώθηκες, αφού σε όλα όσα κάνουμε σημασία έχει η διάκριση και ο αγαθός λογισμός. Πολλές φορές συμβαίνει να επισκεφτώ πατέρες και καθώς έρχεται η ώρα να φύγω, γιατί έχω άλλη απαραίτητη εργασία να κάνω, εκείνοι επιμένουν να μείνω κοντά τους. Τι πρέπει να κάνω σε μια τέτοια περίπτωση? Αν οι πατέρες είναι ικανοί να διακρίνουν τα πράγματα κατά Θεό, πες τους με ταπείνωση: «Συγχωρέστε με, πρέπει να φύγω, διότι με πιέζει επίγουσα ανάγκη». Και ό,τι σου πουν κάνε το, χωρίς δυσκολία, έχοντας εμπιστοσύνη ότι είναι προς το συμφέρον σου. Αν όμως δεν έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα πράγματα και υπάρχει επίγουσα ανάγκη, σταμάτησε τη σχετική συζήτηση και βάλε μετάνοια για να φύγεις. Αν τώρα και μετά τη μετάνοια επιμείνουν να θέλουν να σε κρατήσουν με το ζόρι, πες τους: «Συγχωρέστε με, διότι δεν είναι δυνατόν να μείνω». Αν συντρώγω με κάποιους πατέρες και ένας από αυτούς ευλογήσει την τράπεζα, άραγε πρέπει την ώρα που πρόκειται να φάω να του πω ευλόγησον και να περιμένω μέχρι ότου πάλι με ευλογίζει? Είναι αρκεστό στην πρώτη γενική ευλογία? Γιατί καμιά φορά συμβαίνει να έχει το νου του στραμμένο αλλού και αργεί να μου απαντήσει και εγώ δυσανασχετώ. Επίσης πες μου, είναι απαραίτητο να σταυρώνω το φαγητό προτού να απλώσω το χέρι μου να το πάρω? Μια φορά ευλογήθηκε η τράπεζα και είναι περιττό να ζητάς να σου δοθεί ευλογία πάλι. Όσο για το σταύρωμα του φαγητού, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται, διότι η ευλογία είναι το σημείο του σταυρού.
Ακόμη, αν σταυρώνεις το φαγητό, θα βάλεις λογισμό σε αυτόν που ευλόγησε την τράπεζα ή σε κάποιον άλλο ότι δεν σέβεσαι την ευλογία του και θα τον σκανδαλίσεις. Αν απαιτούν οι πατέρες τους οποίους έχω επισκεφθεί να ευλογήσω την τραπεζά τους, να το δεχτώ? Να μην το δεχτείς, λέγοντας «Ούτε κληρικός είμαι, ούτε σχήμα έχω, αλλά είμαι άνθρωπος κοσμικός και αμαρτωλός και αυτό υπερβαίνει τις πνευματικές μου δυνάμεις. Γι' αυτό συγχωρέστε μου την ανυπακοή χάρη του Κυρίου». Αν όλοι όσοι πρόκειται να συμφάγουμε είμαστε κοσμικοί, τι να κάνουμε αφού δεν έχουμε κάποιον να μας ευλογήσει την τράπεζα? Καλό είναι και οι κοσμικοί όταν πρόκειται να φάνε να προσεύχονται και να ευλογούν το Θεό, διότι με την αναφορά του ονόματος του Θεού η τροφή αγιάζεται. Αυτή όμως η προσευχή και η ευλόγηση που κάνουν οι κοσμικοί δεν είναι όμοια με την ευλογία των κληρικών, αλλά είναι δοξολογία και μνήμη Θεού. Σε όλους βέβαια αρμόζει να μνημονεύουν το Θεό και να τον δοξολογούν. Είναι λοιπόν καλό και οι κοσμικοί να προσεύχονται και να ευλογούν την τράπεζα με τον τρόπο και το νόημα που είπαμε, όταν δεν έχουν εκείνον που έχει τη δύναμη και τη χάρη να την ευλογήσει ιερατικά. Αν όμως σκέπτονται και συζητούν ποιος να ευλογήσει ως πρώτος και ο ένας παραχωρεί στον άλλο τη θέση του, τι πρέπει να κάνουμε? Εκείνος που τους προσκάλεσε στο τραπέζι οφείλει να παρακαλέσει όποιον νομίζει από αυτούς ώστε να ευλογήσει τα φαγητά. Όταν όμως κανείς δεν δέχεται, για να μην γίνει φιλονικία, πρέπει ο ίδιος ο οικοδεσπότης να αναλάβει και να πει «Με τις ευχές των Αγίων Πατέρων ήρθε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας και να μας ευλογεί. Αμήν». Επειδή μου είπατε ότι είναι καλό και οι κοσμικοί να προσεύχονται και να ευλογούν το Θεό όταν πρόκειται να φάνε, ώστε με την αναφορά του ονόματος του Θεού η τροφή να αγιαστεί, άραγε το θεωρείς σωστό να στοιχολογούμε τον ψαλμό που προηγείται στην ακολουθία της τραπέζης, όπως και τη σχετική ευχή πριν ακόμη τοποθετηθούν στο τραπέζι τα ψωμιά? Είναι βέβαια δυνατόν να τα πει κανείς αυτά, αλλά επειδή στην ευχή που διαβάζεται στην τράπεζα λέει «ευλόγησον τα παρατεθειμένα», είναι καλό και λογικό να διαβάζεται η ευχή όταν έχουν τοποθετηθεί και τα ψωμιά. Αν οι πατέρες μου αναθέτουν να δικάσουν μια υπόθεση και δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, τι πρέπει να κάνω? Να παραιτηθώ ή να αναλάβω? Να πω ότι μου φαίνεται σωστό ή να ρωτήσω αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα και τότε να κρίνω την υπόθεση? Να αναλάβεις τη δίκη επειδή στο ανέθεσαν οι πατέρες και πες τους δικαζόμενους ότι θα δικάσω σύμφωνα με αυτό που θεωρώ δίκαιο. Πρόσεχε όμως να είσαι δίκαιος και να μην έχει η καρδιά σου προτίμηση σε κανέναν από πάθος, ούτε να κάνεις χάρη. Και τότε πες αυτό που θεωρείς δίκαιο, διότι την προαίρεση την εξετάζει ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια. Αν βέβαια μπορέσεις να πάρεις τη γνώμη κάποιου που γνωρίζει καλύτερα από σένα την υπόθεση, δεν είναι άπρεπο και άσκοπο. Αν η υπόθεση απαιτεί να γίνει όρκος,
να τους το επιβάλλω να ορκιστούν ή όχι. Ποτέ να μην ορίσει σε κάποιον να δώσει όρκο, διότι ο Θεός απαγόρευσε να ορκιζόμαστε. Λέγε τους όμως ότι η υπόθεση αυτή απαιτεί να γίνει όρκος. Αν θέλετε να ορκιστείτε, είναι δικό σας θέμα. Αν όμως σου ανατεθεί από ανώτερη εξουσία να δικάσεις, είσαι αναγκασμένος να τους ορίσεις να ορκιστούν. Δηλαδή, αφού πρώτα μελετήσεις καλά όλα τα στοιχεία που προσάγονται και από τις δύο πλευρές των αντιδίκων, τότε θα ορίσεις να κάνουν όρκο, χωρίς καθόλου να διστάσεις. Αν ένας γέροντας ή ένα μεγάλο πρόσωπο διαβάζει και βρίσκομαι δίπλα του, ενώ δεν διαβάζει, κάνει κάποιο λάθος προφοράς ή συλλαβισμού ή παρατονίζει μια λέξη και εγώ γνωρίζω πως είναι το σωστό, να του το πω ή όχι. Αν ξέρεις πως το δέχεται ευχάριστα, πες το. Αν όμως δεν το δέχεται, μην του πεις τίποτα. Πρόσεχε να μην πέσεις έστω και κρυφά σε καινοδοξία, επειδή μπορεί να γνωρίζεις κάτι ορθότερα ή καλύτερα. Γιατί είναι καλύτερα να σιωπήσεις παρά να πεις κάτι με καινοδοξία. Ένας άλλος ευσεβής κοσμικός ρώτησε τον ίδιο γέροντα, τον Αβά Ιωάννη, «Αν ένας μοναχός μου ζητήσει να τον βοηθήσω σε κάτι και δεν μου φαίνεται ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι κατά Θεό, τι να κάνω?» Αν αυτό που θέλει να κάνει αυτός ο μοναχός δεν είναι κατά Θεό, μην τον βοηθήσεις, αλλά απομακρύσου από την υπόθεση αυτή, λέγοντάς του την αλήθεια. Δηλαδή, πες του, «Από ό,τι βλέπω, δεν μου ζητάς κάτι που είναι δίκαιο ή σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αν όμως αυτό που θέλει είναι κατά Θεό και δεν βλάπτει καθόλου την ψυχή σου, συμπαραστάσου του όσο μπορείς και θα έχεις μισθό. Σε περίπτωση όμως που βλάπτεσαι ψυχικά, μην ανακατευθείς την υπόθεση, διότι ο Θεός δεν σου ζητά να κάνεις κάτι που θα βλάψει την ψυχή σου». Όταν βλέπω κάποιον να βρίζει ή να αδικεί ένα μοναχό, αγανακτώ και νευριάζω μαζί του. Άραγε κάνω καλά ή όχι? Κανένα πράγμα που γίνεται με ταραχή δεν είναι καλό, αλλά προέρχεται από τη συνεργασία του διαβόλου με το καλλιεργημένο μέσα στην ψυχή σου δικαίωμα πάνω στον αδελφό σου. Αν λοιπόν νευριάζεις και ταράζεσαι, να μην πεις τίποτα, γιατί έτσι και τον άδικο και υβριστή εκείνον τον ταράζεις περισσότερο. Άλλωστε η μία κακία δεν μπορεί να ανατρέψει την άλλη. Αν μπορείς να αυτοκυριαρχηθείς και να μην ταραχθείς, πες του με πραότητα. Δεν φοβάσαι την αμαρτία και βρίζεις άδικα τον Αβά? Δεν έχεις υπόψη σου ότι το σχήμα που φέρει επάνω του είναι του Θεού και παροργίζεις το Θεό? Αν του μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο, τότε θα του έχεις μιλήσει όπως θέλει ο Θεός. Και ο Θεός έχει τη δύναμη να μαλακώσει την ψυχή του όπως εκείνος θέλει. Ένας άλλος φιλόχρηστος κοσμικός ρώτησε τον ίδιο γέροντα, τον Αβά Ιωάννη, και του είπε «Έχω δίκη με κάποιον για ένα θέμα. Τι ευλογείς να κάνω? Να ερευνήσω με ακρίβεια την υπόθεση ή να μην δώσω σημασία στην ακρίβεια και στη λεπτομέρεια ώστε να απαλλαγώ το συντομότερο?» Φρόντισε όσο γίνεται να απαλλαγείς το συντομότερο, διότι είναι γνώρισμα των τελείων να μην ταράζονται όταν ο ένας πειρασμός ακολουθεί τον άλλον. Ενώ ο ατελής και αδύναμος άνθρωπος, αν αναβάλει και δεν θελήσει να απαλλαγεί από τους πειρασμούς, έρχεται ώρα που μετανοεί και αντί να τα βάλει με τον εαυτό του,
βλαστημεί το Θεό και χάνει την ψυχή του. Έτσι σε αυτόν τον άνθρωπο εκπληρώνεται ο λόγος του Ευαγγελίου που λέει «Τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του?» Μου χρωστάει κάποιος χρήματα και αν δεν κάνω τον αδιάφορο για το χρέος του προς εμένα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Τι ευλογείς να κάνω? Αυτός που επιζητεί και επιδιώκει την ειρήνη προς τους ανθρώπους, ουδέποτε θα στερηθεί την ειρήνη του Θεού. Αυτός που είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά. Και για τον έσπλαχνο, η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Ώστε λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν υψωθεί πιο πάνω από τα υλικά συμφέροντα και τις επίγειες ανάγκες, δεν φτάνει στην ειρήνη του Χριστού. Ο δε Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς, θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η ευχή μου είναι αυτή, να μας δώσει ο Θεός την ειρήνη για να ολοκληρώσουμε το έργο του Θεού μέσα μας, σύμφωνα με τη μαρτυρική ζωή και διδασκαλία που μας έχει αφήσει ο Αγιότατος Ξενοδόχος όλης της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Λόγοι Αβάβαρ Σανουφίου». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Γιώτας.